Με μια νέα υποπαραλλαγή, την αποκαλούμενη JNE1, φαίνεται ότι έκανε ποδαρικό μέσα στο 2024 ο κορονοϊός που έχει σημάνει συναγερμό στι Διεθνεί Υγειονομικέ Αρχέ. Αν και αυτό που φαίνεται να αποτυπώνεται είναι μεν ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, όχι όμω σε αντίστοιχο βαθμό αύξηση και των οσυλιών. Ε, δεν κάνει βαριέ πνευμονίε, δηλαδή κατώτερο αναπνευστικό, mm -hmm. είναι μόνο στο ανώτερο με τα ίδια συμπτώματα που έχουν και οι υπόλοιπε υποπαραλλαγέ του στελέχου όμικρων. Ε, πώ δεν μα ανησυχεί, αλλά δεν έχουμε πολλέ παρέα. Προσέχεμε, θέλει, τι να κάνουμε όσο και να προσέχεις δεν αποφεύγεις τη μόλυνση. Με τους επιστήμονες να εκφράζουν την άποψη ότι το πόσο σοβαρά είναι τα συμπτώματα εξαρτάται περισσότερο από την ανοσία και τη γενική υγεία ενός ατόμου παρά από το ποια παραλλαγή προκαλεί τη μόλυνση, η αγωνία φαίνεται ότι έχει επανέλθει στην κοινωνία και τη Κρήτη, που εκτό από τον COVID έχει να αντιμετωπίσει ένα μείγμα που συνθέτουν τα αυξημένα ταυτόχρονα κρούσματα γρήπη αλλά και εποχικών ιώσεων. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα, ναι, πιστεύω ότι θα κοστίσει ζωέ. Δεκέμβριο, Σενάριο και Φεβρουάριο. είναι οι μήνε με τι πολλέ ιώσει, με τον κορονοϊό και τη γρήπη. Έχουν αυξηθεί γιατί άμα πηγαίνει σε ένα μπαράκι κλειστό που είναι και κάνει 100 άτομα μέσα. Και και... Αυτό και με Τι αγώ, Τραπέζια και συναθρήσει των εορτών φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει σε μια ξέφρενη άνοδο των κρουσμάτων, που πάντω δεν μπορεί στο σύνολό τη να αποτυπωθεί, αφού οι περισσότεροι από αυτού που νοσούν, εφόσον αυτό πρακτικά δεν σημαίνει κάτι για την εργασία του, συχνά κάνουν τεστ, δεν δηλώνουν ωστόσο το αποτέλεσμα, ακόμη κι αν αυτό είναι θετικό. Πώ δεν ελεγχόμαστε. Προχθέ που είναι κρυωμένοι έκανα τρία τεστ, αρνητικά όλα. Δεν ελεγχόμαστε συχνά, αλλά το άπειτο τεστ είναι αναγκαίο. Αφού έχω, τα, έχω κάνει τα εμβόλια όλα. Δεν κυκλοφορώ σε κόσμο. Μακριά, μακριά. Στο Ηράκλειο από χθε λειτουργεί Δευτέρα έω και Παρασκευή και πάλι το σταθερό σημείο διεξαγωγή τεστ. Αυτή τη φορά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Επιπλέον, δωρεάν rapid test διεξάγονται στον προάβλιο χώρο τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια των Εσταυρωμένων, στον προάβλιο χώρο του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ιρακλείου, αλλά και έξω από τα τεπ του Παγνί. Πολλοί από του πολίτε οι οποίοι είναι θετικοί δεν το επιβεβαιώνουν πρέπει να σταματήσουμε τη μετάδοση γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα. Όσον αφορά τα rapid test στα σταθερά σημεία και αυτά αυξήθηκαν αφού από την πρώτη του χρόνου έγιναν συνολικά 434 με 54 από αυτά να είναι θετικά. Υπάρχει μια έκταση γενικότερα αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστεί. Βέβαια με ανησυχεί. Ποιον δεν ανησυχεί. Έχω κάνει τα εμβόλια, αλλά Πρέπει να προσέχουμε και να φοράμε τις μάσκες εκεί που πρέπει. Η αύξηση την ίδια ώρα είναι ραγδαία στην αγορά των self-test από τα φαρμακεία, που μέσα στις γιορτές δεν προλάβαιναν να τα προμηθεύονται. Προ το παρόν το έχω αποφύγει. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Θα κάνετε ράπιτα αν έχετε συμπτώματα. Εννοείται. Εννοείται. Δεν πρέπει να ακούμε του επιστήμονε. Εν μέσω αύξηση των κρουσμάτων, οι ειδικοί επαναλαμβάνουν ότι η ξεχασμένη για πολλού χρήση μάσκα, αλλά και τα μέτρα προσωπική υγιεινή όπω το πλήσιμο των χεριών, παραμένουν ανάμεσα στα όπλα κατά όχι μόνο του κορονοϊού, αλλά συνολικά γρήπη και ιώσεων που θερίζουν τι τελευταίε εβδομάδε. Όπω βγαίνουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και αν βρέχει παίρνουμε την ομπρέλα μου αυτή την εποχή αυτό που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι η μάσκα. Θα λειτουργήσει ανάλογα τώρα με την έξαση που θα γίνει, αν θα γίνει. Γιατί είναι και τα σχολεία τώρα που θα ανοίξουν, οπότε αναγκαστικά τώρα εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Την ίδια ώρα και με τα κρούσματα κορονοϊού και γρήπης να έχουν πάρει την ανηφόρα, το ενδιαφέρον στο Υπουργείο Υγείας φαίνεται ότι πέφτει και στα σχολεία με την επανέναρξή του την ερχόμενη Δευτέρα κυρίως ω προ τα μέτρα προστασία τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται, προκειμένου μέσα στι σχολικέ μονάδε να μην καταγραφεί μαζική μετάδοση ιών και πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων.